αυτό που σας εκνευρίζει. Είπατε, τα χτυπήματα κάτω από τη μέση είναι κοινώς εντελώς απαξιωτικά και κακώς συμβαίνουν. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας εκνευρίσει μέσα στην ημέρα σας? Τίποτα. Να σας πω, ύστερα από τόσα χρόνια, βεβαίως είμαι άνθρωπος, έχω υπομονή. Κάποια στιγμή μπορεί να εκραγώ, αλλά είναι στιγμή, είναι μικρό του λάμψης. Και περνά αμέσως. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, θα σας κάνω, επειδή ξέρω το χιούμορ σας, θα σας κάνω για την ερώτηση, αν ήσασταν εσείς αντιπολίτευση σήμερα και κρίνατε τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, τι θα βάζατε εναντίον του, τι θα λέγατε? Θα παρακολουθούσα τις πολιτικές του εκεί όπου κάνει σφάλματα. Βεβαίως θα προσπαθούσα να του υποδείξω το σφάλμα και με τεκμηρίωση να του πω τι θα έπρεπε να κάνει. Σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο σήμερα διάλογο. Ναι, διότι υπήρξα στην αντιπολίτευση και νεαρότερος και ενδεχόμενα να μην ήμουν ο ιδανικότερος με την έννοια του αυτού που θέλω εγώ σήμερα να είναι η αντιπολίτευση. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική θέση που λέτε τώρα και είναι σε αυτό το επίπεδο που θα ήθελα να ρωτήσω για αυτοκριτική. Πόσο έχετε εξελιχθεί ως άνθρωπος, πόσο έχετε κερδίσει ως άνθρωπος ή όχι. Δεν ξέρω, αυτό εσείς θα μας το πείτε. Όχι, τρίτοι θα με κρίνουν. Αλλά ένα λεπτό. Τρίτοι θα με κρίνουν, αν και κατά πόσον έχω βελτιωθεί, αλλά κάνοντας αυτοκριτική και ενθυμούμενος τον Αναστασιάδη του 81, των δεκαετιών εκείνων, των οξυτάτων αντιπαραθέσεων, της ηρωνικής διάθεσης που με διέκρινε, της έλλειψης ανοχής ή υπομονής, του εκρηκτικού του χαρακτήρα, συγκρίνοντας τα τότε με τα σήμερα, θα έλεγα ότι είμαι αγνώριστος. Σοβαρά. Βεβαίως. Και κάνω κριτική και λέω ότι υπήρξαν φορές, θυμούμαι γεγονότα, θυμούμαι που είχα παραφερθεί, που ήμουν υπερβολικός. Αυτά όλα σιγά σιγά μπορεί να μην ανεχόμουν την κριτική. Σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά. Λέω ότι και είναι η πορεία του κάθε ανθρώπου. Όσον ο χρόνος περνά, τόσο πιο πολύ οι εμπειρίες, τα βιώματα σε κάνουν να είσαι πολύ πιο ωριμός, πολύ πιο αντικειμενικός, πολύ πιο ανεκτικός και πολύ πιο ορθόδοξος στην λήψη αποφάσεων.